Μία έκπληξη οργανωμένη από τους Eurofan περίμενε την Ελευθερία Ελευθερίου σήμερα στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια της αναχώρησής της για τον Μπακού. Αναχώρηση για τον Μπακού με τα γενεθλίων. Εκεί περίμενε να βάλω εκεί. Εκεί, Ελλάδα, την ευσυχή, εκεί, εκεί. Έλα, με την πρωτιά. Η Ελευθερία Ελευθερίου γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με την ελληνική αποστολή, αλλά και τους Eurofan στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω για τη μέρα των γενεθλίων μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εδώ. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι πάω στον Μπακού αυτή τη στιγμή με τις καλύτερες αναμνήσεις, πολύ αγάπη και με πολύ θετική ενέργεια. Καλή σας άνοιξη! Την Κυριακή το πρωί είναι η πρώτη πρόβα και εκεί θα δούμε τη χορογραφία, αλλά όχι το φόρεμα. Έκπληξη θα είναι γενικά το κόνσεπτ και το όλο στήσιμο. Έχει πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ χορό. Με ένα σύγχρονο τρόπο υπάρχουν ελληνικά στοιχεία και όλοι όσο το ελληνικό ταπεραμέντο, να το πω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να έχουμε και τα βίντεο με το μέρος μας, να είναι ωραία τα γραφικά και να έχουμε μια καλή τύχη και να πάει καλά το κομμάτι. Η φετινή μας εκπρόσωπος στη σκηνή εκτός από τους χορευτές θα έχει και κάποια αντικείμενα που εκείνη πιστεύει ότι θα τις φέρουν μπούρι. Έχω το ματάκι μου από την βάφτισή μου, το σαβροδάκι μου. Έχω το σαβρό που μου έχει δώσει ο Πατριάρχης, που ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Αυτά τα πράγματα είναι αυτά που θα κρατάω πάνω μου, γιατί είναι συμβολικά. Στο πλευρό της στο αεροδρόμιο και ο Ανδρέας Γεωργίου, που οι φήμες τους ήθελαν να είναι ζευγάρι. Όμως... Έχει μια άλλη πτήση. Ταξιδεύει για σχέδια για επαγγελματικές υποχρεώσεις και ήρθαμε μέχρι το αεροδρόμιο μαζί. Η πρώτη πρόβα για την Ελλάδα είναι αύριο στις 10.30 το πρωί και όλοι περιμένουν με αγωνία να δουν τη χορογραφία.